Γεια σας παιδιά, Ιωάννα εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για τους μισθούς. Ξέρουμε ότι είναι χαμηλή στην Ελλάδα σήμερα, αλλά γιατί? Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν έχουμε υψηλό εισόδημα στη χώρα μας? Αναλύοντας το ζήτημα, και αφού βρούμε ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς, που δεν είναι ένα, είναι πολυπαραγωγικό, αλλά έστω θα καταλήξουμε κάπου συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να βρούμε και την ανάλογη λύση για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι γίνεται για να αυξήσουμε μόνο και μόνο το εισόδημά μας, αλλά και να στείλουμε ένα μήνυμα, μια λύση ίσως στους κυβερνώντες αυτού του τόπου για να γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Να τονίσουμε τώρα πως τα όσα αναφέρουμε σήμερα δεν είναι πράγματα που έχουμε κατεβάσει από το κεφάλι μας, αλλά αποτελούν αποτελέσματα μιας πολύ μεγάλης έρευνας που έγινε για λογαριασμό των Financial Greeks σε συνεργασία με το Foundation, σε ένα δείγμα κατοίκων Ελλάδος από 17 έως 65 plus χρόνια, άνδρες και γυναίκες, και μπορείτε να δείτε όλοι και όλες τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, εννοείται τελείως δωρεάν, στο link που έχω αφήσει στην περιγραφή αυτού του βίντεο, αν σας ενδιαφέρει να δείτε πώς ξοδεύουμε τα χρήματά μας οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Πάμε όμως να δούμε το θέμα μισθή μαζί, γιατί για να ξοδέψουμε χρήματα πρέπει πρώτα να τα έχουμε. Και πριν προχωρήσουμε, παιδιά, εννοείται να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα της Freedom 24 που δεν έχει να κάνει με επενδυτικά το σημερινό βίντεο, αλλά δέχτηκε να μας βοηθήσει να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, να στυλιτεύσουμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που περνάμε ως Έλληνες και Ελληνίδες και γενικότερα να μοιράσουμε τη γνώση. Οπότε τους ευχαριστούμε πολύ και εννοείται έχω αφήσει το προσωπικό μου link στην περιγραφή του βίντεο όσο και στο pin comment. Χρησιμοποιώντας το για να ανοίξετε τον δωρεάν λογαριασμό σας, στηρίζετε πολύ το κανάλι μου, σας ευχαριστώ πολύ και ανταποδοτικά θα πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν με το 800 ευρώ ανιστά με τον 25. Μιας που είμαστε παιδιά μας τώρα εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο. Πραγματικά ότι οτιδήποτε και αν σχολιάσετε σε αυτό το βίντεο βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube για να φτάσει σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό να φτάσει σε πολύ κόσμο αυτό το βίντεο. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνη επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη, ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Ξεκινώντας να πούμε πως οι παθογένειες είναι πολλές, είναι πάρα πολλές. Εμείς απλά θα αγγίξουμε την κορυφή του παγόβουνου. Έλλειψη ανταγωνισμός, τεράστιες κρατήσεις, πάρα πολύ υψηλή φορολογία, έλλειψη ανταγωνιστικότητας, κακές εργοδοτικές συμπεριφορές. Αυτά είναι γνωστά για τα εργασιακά στην Ελλάδα και δυστυχώς για τα περισσότερα δεν μπορούμε να κάνουμε κι εμείς άμεσα κάτι. Δεν περνάει από το χέρι μας. Πέρα από το να μιλάμε για αυτά και να πιέζουμε για αλλαγή. Στο σημερινό όμως βίντεο θα εστιάσουμε σε αυτά που μπορούμε τελικά να κάνουμε. Κάτι που μπορούμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε την έλλειψη οικονομικών γνώσεων. Ο μισθός, τα έσοδα, τα έξοδα είναι αριθμοί και κάθε υπολογισμό μας σε σχέση με τα οικονομικά μας παιδιά θα πρέπει να γίνεται με καθαρά οικονομικούς και μαθηματικούς όρους και όχι συναισθηματικούς. Με λίγα λόγια, το να έχουμε έλλειψη οικονομικών γνώσεων και να χαράσουμε την οικονομική μας διαχείριση, δηλαδή το πώς ξοδεύουμε ή όχι τα χρήματά μας με βάση το συνέστημα ή τα όσα έχουμε λίγο ακούσει περίπου, είναι το πρώτο σφάλμα μας. Όχι μόνο δικό μας σαφώς. Με συνέστημα κινείται ολόκληρο το κράτος που διαχειρίζεται τα λεφτά μας και τα έχει καταφέρει περίφημα από ό,τι βλέπουμε. Δεν λέμε λοιπόν ότι χρειάζεται να γίνουμε οικονομολόγοι ή κάτι τέτοιο, αλλά καλό θα ήταν να ξέρουμε κάποιους βασικούς όρους που θα βοηθήσουν στην καθημερινότητά μας. Αν για παράδειγμα δεν γνωρίζουμε τι είναι ο πληθωρισμός, πώς θα καταλάβουμε ότι τα χρήματα μας κάθε μέρα που μένουν σε κάποιο συρτάρι στην τράπεζα χάνουν αξία. Κάθε μέρα. Όντως χάνουν αξία κάθε μέρα. Ή αν δεν καταλάβουμε τη σχέση του χρόνου με το χρήμα, πώς θα υπολογίσουμε την αξία που προσφέρουμε στην εργασία μας για να δείξουμε με νούμερα στην εταιρεία μας ότι πρέπει να πάρουμε αύξηση. Για παράδειγμα, γνωρίζω περίπτωση ανθρώπου κοντινού μου που αμοιβόταν με μισθό κοντά στον κατώτατο στις πωλήσεις και κάνοντας μια λεπτομερή ανάλυση έδειξε στην εταιρεία του πως χάρη στις δικές του πωλήσεις η εταιρεία είχε καθαρό κέρδος 4.500 το μήνα. Άρα αυτός γιατί να μην πληρωθεί με 1.200. Και παιδιά, εννοείται δούλεψε. Γιατί να μην δουλέψει? Εννοείται. Αν πηγαίνουμε με επιχειρήματα και όντως έχουμε προσφέρει κάτι, μπορούμε να διεκδικήσουμε υψηλότερο μισθό. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να το κάνουμε. Είναι τα χρήματά μας και ο χρόνος μας που ανταλλάσσουμε. Δεύτερος παράγοντας τώρα που παίζει ρόλο στους μισθούς μας και μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι γι' αυτό είναι η μη εξελιξιμότητα. Παιδιά, το έχουμε ξαναπεί. Δεν σταματάμε να μαθαίνουμε μετά το σχολείο. Μαθαίνουμε συνεχώς και πάντα πρέπει να μαθαίνουμε συνεχώς. Έστω στη συνεργασία μας έχουμε να διαθέσουμε 40 ώρες την εβδομάδα για μια συγκεκριμένη δουλειά που κοστολογείται χ. Για να κοστολογηθούν παραπάνω αυτές οι 40 ώρες μας, πρέπει να προσφέρουμε κάτι παραπάνω. Για παράδειγμα, αν καταφέρουμε μέσα από τις γνώσεις μας να φέρουμε περισσότερα έσοδα στην επιχείρηση που δουλεύουμε, τότε νομοτελειακά θα πάρουμε παραπάνω χρήματα. Και δεν μας τα δίνει η ίδια εταιρεία. Εξελισσόμαστε και με τις νέες δυνατότητές μας ζητάμε εργασία αλλού και καλύτερο μισθό. Δύσκολο, ναι, αλλά όχι ακατόρθωτο. Γι' αυτό εξελισσόμαστε συνεχώς. Το τρίτο σφάλμα, αν μπορούμε να το πούμε, που βέβαια με τόσο χαμηλούς μισθούς, μάλλον δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά θα πρέπει να το βάλουμε στην εξίσωση, είναι η έλλειψη επενδύσεων και η έλλειψη έξτρα εισοδήματος. Είναι αναγκαίο στη σημερινή εποχή, παιδιά, πλέον να μην βασιζόμαστε σε μία πηγή εισοδήματος. Εμείς, σε αντίθεση με τους γονείς μας που ξεκινούσαν σε μία δουλειά και κατά πάσα πιθανότητα έπαιρναν σύνταξη από αυτή τη δουλειά, δεν θα κάνουμε μία δουλειά, θα αλλάξουμε πολλές διαφορετικές εργασίες, πολλές διαφορετικές θέσεις, ακόμα και μέσα στην ίδια εταιρεία, αν μείνουμε. Και επίσης, εμείς δεν ξέρουμε
ξέρουμε αν θα πάρουμε σύνταξη. Μπορεί να ακούγεται πολύ αστείο αυτό με τη σύνταξη και να με θεωρείτε καταστροφολόγο κάποιοι και κάποιες από εσάς. Αλλά αν δούμε προσεκτικά τις αλλαγές που έχουν γίνει στο συνταξιοδοτικό πριν ένα εξάμηνο, δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι θα πάρουμε σύνταξη ή ότι αυτή η σύνταξη θα φτάνει για να μπορούμε να φάμε. Στην Ελλάδα λοιπόν υπάρχει η νοοτροπία του να έχουμε έναν καλό μισθό, άντε και κανένα ενίκιο από κάπου. Και τέλος, πλέον όμως με τα πράγματα να αλλάζουν ραγδαία, το παθητικό εισόδημα είναι κάτι σοβαρά αναγκαίο που μπορεί να μας προστατεύσει από πολλές κακοτοπιές. Χτύπα ξύλο να μην έρθουν, αλλά αν έρθουν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και προετοιμασμένες. Η αγορά ενός ακινήτου για ενοικίαση, ναι, είναι ένας τρόπος για παθητικό εισόδημα. Η οποία όμως αγορά αυτού του ακινήτου απαιτεί τόσο μεγάλο αρχικό κεφάλαιο που είναι πολύ δύσκολο για τους περισσότερους από εμάς να κάνουμε αυτή την κίνηση. Η δημιουργία τώρα μιας εργασίας που μας δίνει παθητικό εισόδημα, όπως το να γράψουμε ένα e-book ή να φτιάξουμε ένα δικό μας online course ή ένα βιβλίο, είναι επίσης δύσκολη, αλλά χρειάζεται σαφώς πολύ μικρότερο αρχικό κεφάλαιο, Όπως έχουμε δείξει πολλές ιδέες, παιδιά, αναλυτικά εδώ θα εμφανιστεί το playlist. Μπείτε και δείτε τις μία-μία να δείτε πού είναι η δική σας κλίση και τι μπορείτε να δείτε για να φτιάξετε κάτι παράλληλο από την καθημερινή σας εργασία, το οποίο θα το φτιάξετε μία φορά και θα δίνει χρήματα, έστω και λίγα τσούκου-τσούκου, για πάντα. Ή μετά, ας πούμε, για παθητικό εισόδημα, είναι τα μερίσματα που μπορούμε παθητικά να παίρνουμε από τις επενδύσεις μας. Εγώ λοιπόν προσωπικά δεν ξέρω καθόλου από ακίνητα, άρα δεν ψάχνω προς εκείνη την κατεύθυνση, γιατί δεν θέλω να βάλω πολλά χρήματα σε κάτι που τελικά δεν θα βγει καλό. Φοβάμαι. Οπότε κινούμε στα δύο τελευταία. Ψάχνω πάντα διάφορους τρόπους να έχω παθητικό εισόδημα από διάφορα πράγματα που κάνω. Έχω προφίλ στο Fiverr, τώρα γράφω το βιβλίο μου, το τελειώνω. Και φυσικά επενδύω αυστηρά μερισματικά. Τα καταφέρνω? Δεν ξέρω ακόμα. Αλλά επιμένω στις παράλληλες εργασίες και επενδύω μερισματικά όσο περισσότερα χρήματα μπορώ κάθε μήνα. Για το Φεβρουάριο, ας πούμε, μάλιστα, πέρα από την μετοχή την ADM που αγόρασα και τις οποίες την ανάλυση είδαμε εδώ, μπείτε τσεκάρετε την να δείτε που είναι μερισματική μετοχή και γιατί την αγοράσαμε τώρα με την ομάδα, επένδυσε φυσικά και άλλα 1000 ευρώ στο αγαπημένο μου DGRW.eu. Γιατί τώρα το κάνω αυτό κάθε μήνα, με όσα περισσότερα χρήματα μπορώ κάθε μήνα. Γιατί πέρα από την οποία αύξηση της αξίας που υπάρχει, και θα τη δούμε σε μελλοντικό βίντεο αυτή την αύξηση της αξίας, που έχει γίνει ήδη από τότε που έχω ξεκινήσει να επενδύω, παρόλο πολλοί έλεγαν «Α, η αγορά πέφτει, η αγορά πέφτει», εγώ βλέπω αύξηση στο χαρτοφυλάκιό μου. Παιδιά, έχω και τα πρώτα σοβαρά χρήματα από μερίσματα και δεν φαντάζετε πόσο χαίρομαι. Για του λόγου το αληθές, ορίστε. Έχω μαζέψει πάνω από 200 δολάρια όλο αυτό το διάστημα και κάθε μήνα αυτό συνεχίζεται. Είδαμε λοιπόν, παιδιά, πως για να έχουμε ένα υψηλό εισόδημα παίζουν πολύ διαφορετικοί παράγοντες ρόλο. Οπότε γενικά θα ήταν καλό να ξέρουμε οικονομικούς όρους, ώστε να μπορούμε να αντιληφθούμε πιο εύκολα πού μπορούμε να κερδίζουμε περισσότερα χρήματα και πού χάνουμε τελικά τα χρήματά μας. Έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε τα κόστη μας και να έχουμε στο τέλος περισσότερα καθαρά κέρδη. Ακόμα πρέπει να βρίσκουμε νέους τρόπους για να αυξάνουμε τα εισοδήματά μας, όχι τρόπους όπως αυτούς που προτείνουν τώρα στην κυβέρνηση ότι πρέπει να κάνουμε και δεύτερη 8-ωρη δουλειά, έτσι, αλλά πιο έξυπνους και διαδραστικούς τρόπους με τη βοήθεια του ίντερνετ, παράλληλα και να το χτίσουμε σιγά σιγά και να έχουμε υπομονή. Και τέλος, ναι, μπορεί να είναι άγνωστο και πιθανόν τρομακτικό, αλλά πρέπει να μπούμε και στη διαδικασία των επενδύσεων, ακόμα και με 30 ή 50 ευρώ το μήνα, σε κάτι που έχουμε μελετήσει και το οποίο πιστεύουμε, γιατί αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος να βάλουμε τα χρήματά μας να δουλέψουν για εμάς. Εννοείται, παιδιά, εγώ ξαναλέω επενδύω στο DGRW.eu. Αυτό δεν σημαίνει ότι αξίζει για όλα τα χαρτοφυλάκια ή ότι ταιριάζει σε όλους και όλες εκεί έξω. Πρέπει να το ψάξετε και να το δείτε, αλλά εάν είναι κάτι που τελικά το ψάξατε και θέλετε να δοκιμάσετε, ο τρόπος για να το κάνουμε δικό μας είναι πολύ απλός. Αφού έχουμε ανοίξει τον δωρεάν λογαριασμό μας στη Freedom από το link της περιγραφής και σας ευχαριστώ γι' αυτό, για να πάρουμε και την πρώτη μας δωρεάν μετοχή 800 ευρώ, μπαίνουμε στην πλατφόρμα της Freedom 24, πατάμε στο πεδίο συναλλαγές, γράφουμε DGRW.eu, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, βάζουμε τον κωδικό που θα μας έρθει στην εφαρμογή για επιβεβαίωση, ανοίγουμε τη συνεδρία, πατάμε αγορά και το έχουμε. Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε τη Freedom ακόμη μια φορά που ήταν χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις, απορίες για τα όσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε αύριο.